Λοιπόν, σας καλωσορίζω εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας φιλοξενούμε εδώ στον χώρο μας, στον πολυχώρο Σπούτνη. Σε αυτή την ιδιαίτερα χρήσιμη, ενδιαφέρουσα εκδήλωση τομέα υποδομών και μεταφορών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θα πω γιατί γίνεται σε μια συγκυρία μετά λίγες εβδομάδες μετά από ένα νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ένα νομοσχέδιο που άνοιξε ουσιαστικά τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ίδρυσης μέσα από τέλος πάντων τη θεσμοθέτηση της αρχής ρύθμισης υδάτων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γιατί γίνεται σε μια συγκυρία προεκλογική με έντονη την πολιτική σύγκρουση σε όλα τα πεδία, ιδεολογικοπολιτική, προγραμματική σύγκρουση. Αυτή η μάχη που έχουν μπροστά μας θα έχει σίγουρα αυτές τις πτυχές μιας μάχης με βαθιά ιδεολογικό περιεχόμενο, σε μια συγκυρία που καλούμαστε να μετρηθούμε και αξιακά, γιατί αυτή η συζήτηση και για το νερό και για τις υποδομές και για την ασφάλεια στη χώρα είναι και μια συζήτηση που έχει βαθύ αξιακό πρόσημο. Η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών ίδρυψης είναι σίγουρα και θέμα ταξικό και αυτή την πτυχή πρέπει να τη βλέπουμε. Τα κοινά, τα δημόσια αγαθά πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοια να αρθούν οι ανισότητες πρόσβαση σε αυτά και σίγουρα έχουμε απέναντί μας μια ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που προσπαθεί να εντάξει στη σφαίρα της εμπορευματοποίησης, αυτό κάνει ο νεοφιλελευθερισμός, ό,τι μπορεί, ακόμα και το νερό. Είναι, ας με επιτραπεί η φράση, μια ιδεολογικά αιμονική κυβέρνηση. Δεν θέλω να πω περισσότερα, νομίζω θα μας καλύψουν μετά οι παρεμβάσεις, η ομιλία κτλ. Αλλά είναι και μια χρήσιμη, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αυτή η εκδήλωση. Χρήσιμη γιατί πέρα από το αξιακό ζήτημα, νομίζω ότι μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές, από τις μελέτες που γίνονται, μπορούμε να αποδείξουμε όσα λέμε με παραδείγματα. Με παραδείγματα εφαρμογής από άλλες χώρες, καπιταλιστικές τέλος πάντων του δυτικού κόσμου κτλ. Διεθνώς με στοιχειοθετημένες μελέτες και γι' αυτό εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια στην ομάδα που ετοίμασε αυτή τη μελέτη και μας γέμισε με επιχειρήματα, με όπλα για να δώσουμε και τη μεγάλη μάχη της πολιτικής αλλαγής, τη μεγάλη μάχη των εθνικών εκλογών. Από εκεί και πέρα δύο κουβέντες για να μην αναλώσω εγώ το χρόνο της εκδήλωσης αυτής. Νομίζω ότι συχνά όταν καλούμε να μιλήσω για τη νέα γενιά, είμαι γραμματέας της νεολαίας, συχνά με ρωτάνε για τη νέα γενιά, για τους λόγους που συχνά επιλέγει να μεταναστεύσει, να φύγει από τη χώρα. Εστιάζουμε πάρα πολύ στην ανεργία, στην επισφάλεια. Και πράγματι αυτή είναι η κύρια συνθήκη που οδηγεί τους νέους να φεύγουν από τη χώρα. Πολλές φορές όμως δεν εξετάζουμε και δύο άλλες λέξεις, την ασφάλεια και την ποιότητα της ζωής. Ή μάλλον την ασφάλεια την εξετάζουμε μόνο από το κομμάτι της εγκληματικότητας κτλ. Όταν μιλάμε για νέους ανθρώπους που θέλουν να έχουν προοπτική να μπορούν να ζουν σε μια χώρα, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερόμαστε στις λέξεις αυτές, στην ασφάλεια και στην ποιότητα της ζωής, μέσα από την πρότασή μας για την πρόσβαση στα δημόσια αγαθά. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα έχουμε μια κοινωνία, μια πολιτεία που θα μπορεί να εγγυάται ότι νέοι άνθρωποι μπορούν να ζουν, να δημιουργούν σε μια χώρα, αν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα έχουν όλη πρόσβαση στα δημόσια αγαθά όπως το νερό. Αν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχουν δημόσιες πολιτικές που δεν θα αφήνουν κανέναν μόνο του στην κρίση. Το είδαμε στην ενέργεια, το είδαμε σε διάφορα πεδία. Αν λοιπόν δεν μπορεί να εγγυηθεί η πολιτεία και κατ' επέκταση η κυβέρνηση ότι οι ανισότητες δεν θα αυξήνονται αλλά αντίθετα θα μειώνονται, θα αμβλύνονται. Και αυτό είναι ζήτημα επιβίωσης για τους νέους ανθρώπους. Άρα λοιπόν γι' αυτό βλέπουμε συχνά ότι απασχολεί τη νέα γενιά και τους νέους ανθρώπους η κουβέντα αυτή για τα δημόσια αγαθά, για το νερό, για την ιδιωτικοποίηση σε όλα τα πεδία βέβαια και ειδικά μέσα σε αυτές τις συνθήκες της μεγάλης πολυεπίπεδης κρίσης, είτε είναι η κρίση ακρίβειας, είτε η ενεργειακή κρίση κτλ. Βλέπουμε λοιπόν, και με αυτό θα κλείσω, ότι η κουβέντα αυτή που έχει ανοίξει εδώ και αρκετό καιρό, γιατί δεν άνοιξε τώρα, αλλά ίσως ήρθε με ένταση στην επικαιρότητα λόγω τελευταίου νομοσχεδίου, αποδεικνύει ότι έχουμε μια κοινωνία και πολίτες που αντιστέκονται, έχουμε εργαζόμενους που αντιστέκονται και είναι πολύ μεγάλες, βλέπω εδώ συνδικαλιστές, ας πούμε από την ΕΙΔΑΒ, είναι πολύ μεγάλες συμμάχες που έχουν δώσει και οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους όλο αυτό το διάστημα απέναντι στις πολιτικές αυτές. Και σίγουρα έχουμε και μια νέα γενιά που αντιστέκεται. Φάνηκε, αποτυπώθηκε
στη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, με χιλιάδες πολίτες να ενώνουν τις φωνές τους, να δηλώνουν έτσι με ένα ξεκάθαρο τρόπο την αντίθεσή τους στα σχέδια της κυβέρνησης, να φωνάζουν και να δηλώνουν την θέλησή τους να προασπίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Με αυτές τις σκέψεις νομίζω θα καλέσω όλους και όλους να δώσουμε μαζί τη μάχη για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή, γιατί όλα συζητάμε, όλα όσα συζητάμε, με όπλο αυτές τις μελέτες και τη δουλειά που έχουμε κάνει, θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε για να πείσουμε την κοινωνία, τους νέους ανθρώπους, ότι άλλη πολιτική σημαίνει άλλη διακυβέρνηση, και αυτό μπορεί να το κηρυχθεί μόνο η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία την 21η του Μάη. Σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά και σας συγχαίρω για τη μελέτη και σας καλωσορίζω ξανά στον πολυχώρο μας. Επομένα, καλησπέρα και από μένα. Θα καλέσω τώρα τον Τομεάρχη Μεταφορών και Υποδομών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο τον Παπά, για ένα σύντομο χαιρετισμό και αμέσως μετά το αναπληρωτήσει. Νομίζω, καταρχήν χαίρομαι που καταφέρνουμε και βρισκόμαστε για να συζητήσουμε. Λέω χαίρομαι που καταφέρνουμε και βρισκόμαστε. Έλα, ο αναπληρωτής το Μεάρχης κάνει κέρια παρέμβαση. Έλα, Χρήστο μου. Εντάξει. Είναι προφανές ότι δεν θα κάνω τοποθέτηση. Το κύριο θέμα της σημερινής εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της μελέτης, η τοποθέτηση που θα κάνει ο Γιώργος ο Αλεξανδράκης, που είναι συνδικαλιστής της ΕΙΔΑΠ και μου έχει αλλάξει τα φώτα στα αιτήματα και στα τρεχάματα τόσο καιρό. Αποφάσισα να καταθέσω τη διαμαρτυρία μου ενώπιον σας. Και η κεντρική ομιλία από τη Ρένα Τιδούρου, που είναι υπεύθυνη στην Πολιτική Γραμματεία για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Το είπα όλο. Να σας παρουσιάσω μόνο την ομάδα. Είναι, όπως βλέπετε στα δεξιά σας, δεν έχει κανένα πολιτικό σημενόμενο. Το δεξιά είναι απλά χωροταξικό. Ο Γιώργος ο Αναβαλόγλου είναι χρηματοοικονομικός αναλυτής. Η Ματίνα Υπούλου είναι δικηγόρος και διδάκτορ νομικής. Ο Παναγιώτης ο Μελαχρινός είναι διδάκτορ δημόσιας διοίκησης και οικονομολόγος. Ο Κώστας ο Αγόρης είναι οικονομολόγος, το δημοσιογράφος δεν έπρεπε. Και υποψήφιος στην Καρδίτσα. Ναι. Και ο Βαγγέλης ο Παναγιωτουνάκος, ο οποίος είναι επίσης νομικός. Θεωρώ ότι οι σύντροφοι, οι άξιοι επιστήμονες, έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά με βασική οπτική την μεταφορά της διεθνούς εμπειρίας από τις περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων και από ιδιωτικοποιήσεων των δομών ίδρευσης και αποχέτευσης. Μόνο μία παρατήρηση και κατεβαίνω αμέσως για να δώσει και ένα χαιρετισμό ο Χρήστος ο Γιαννούλης. Η ιστορία των νερών έχει δείξει ότι χρειάζεται κοινωνικός αγώνας, δηλαδή κίνημα υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα του νερού, χρειάζεται επιστημονικός σκόπος και αγώνας, τεκμηρίωση, όχι απλά η παρόρμησή μας και η ενσυναίσθηση ότι πρέπει το νερό να προστατευτεί, να παραμείνει δημόσιο αγαθό, να παραμείνει ανθρώπινο δικαίωμα, και χρειάζεται και πολιτικός αγώνας. Διότι μπορεί να έχεις τεκμηρίωση και πρόγραμμα, μπορεί να έχεις κοινωνικό κίνημα, αλλά αν δεν έχεις και την πολιτική αλλαγή, δεν θα μπορέσεις να επιβάλλεις την
ποθητή για την κοινωνία αλλαγή και βεβαίως, Γιώργο, και συνδικαλιστικός αγώνας, και νομικός αγώνας, διότι οι εργαζόμενοι ήταν η αιχμή του δόρατος του νομικού αγώνα, ο οποίος έχει καταστεί μία συντριβή για το Μητσοτάκη. Μία κανονική συντριβή. Θα τα πούνε οι μελετητές, οι σύντροφοι, η συντρόφισσα που έχουν συμβάλει στην μελέτη. Θα ήταν εδώ και ο Γιώργος Μαστοράκης μαζί μας, επίσης οικονομολόγος, αλλά ένα προσωπικό μικρό πρόβλημα δεν του επέτρεψε. Σας ευχαριστώ και προσωπικά, αλλά και εκ μέρους του τομέα. Θα σας ευχαριστήσει για άλλη μια φορά ο Χρήστος Γιαννούλης, είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή. Ξέρετε, τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας είναι δύο και σημαντικά. Το ένα είναι η μεγάλη λαοθάλασσα της συναυλίας στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή των εργαζομένων και αξίζει ένα πολύ θερμό χειροκρότημα για αυτή την προσπάθεια που έγινε. Το δεύτερο σημαντικό στη Θεσσαλονίκη που έγινε είναι ότι ο Μηθριδάτης πήγε σε Πατσατζίδικο, στο Τζαροχά. Είναι κοντά μας. Ναι, απλά φωτογραφήθηκε σε Πατσατζίδικο αριανών κιόλας. Έτσι για να τα λέμε όλα. Ναι, στο Τζαρουχά. Στο Τζαρουχά. Αστειεύομαι. Ξέρετε κάτι, δεν θα μιλήσω για το νερό, ούτε για την ΕΙΔΑΠ, ούτε για την ΕΙΑΦ. Θα μιλήσω για αγώνες. Και θα μιλήσω για δύο πρόσωπα που σηματοδοτούν την δική μου βιωματική εμπειρία σε πολύ δύσκολες περιστάσεις όπως αυτή που ζούμε τώρα. Θέλω να σας πω πραγματικά, και αυτό δεν είναι κολακία, το 2019, όταν αρκετοί Έλληνες φορούσαν περικεφαλές και ήταν συντεταγμένοι σε σχήμα σάρισας, το οξυγόνο που παίρναμε, συνθετικό του νερού, ήταν από την παλικαριά της Ρένας της Δούρου, που ήταν στο προσκήνιο, βαλόμενη, πολλές φορές μόνη, χωρίς τους συντρόφους της που θα έπρεπε να ήταν. Και η στάση της τότε μας έδινε δύναμη και εμάς στη Θεσσαλονίκη να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις αγώνων. Και ένα θερμό χειροκρότημα της αξίζει. Στη συνέχεια, εγώ προσωπικά είχα προσλαμβάνουσες από την θητεία μου στην ΕΡΤ, αλλά δείγμα αγώνα και πραγματικά τι σημαίνει ένα σύστημα ολόκληρο να σε έχει απέναντι και να προσπαθεί να σε εξοντώσει, το πήρα και όταν με ανέχτηκε πλέον σαν αναπληρωτή το ΜΕΑΡΧΙ ο Νίκος ο Παπάς, ένα από τα δεύτερα πρόσωπα που αυτή η κυβέρνηση προσπάθησε να εξοντώσει και δεν το κατάφερε. Και είμαστε ευγνώμονες γιατί αυτοί οι αγώνες μας κάνουν πιο δυνατούς. Σε ό,τι αφορά το νερό, το θερμότερο ευχαριστώ αξίζει τους εργαζόμενους, τους πολίτες από το 14 ακόμη στη Θεσσαλονίκη που έδωσαν τον τόνο ότι δεν πωλείται. Και όταν λέμε δεν πωλείται, δεν πωλείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Για όλους είναι εύκολο το να σκανάρουν την εργασία σε QR code που υπάρχουν μέσα στην αίθουσα, στις κολόνες και όχι μόνο. Πώς. Λοιπόν, οπότε θα μπορείτε να την βρείτε εκεί ουσιαστικά, να την κατεβάσετε, να τη σκανάρετε στο κινητό σας. Αλλά νομίζω ότι αύριο σε αρκετά μέσα ενημέρωσης θα έχει διανεμηθεί και θα είναι εύκολα προσβάσιμη στον καθένα. Θέλω να σας καλωσορίσω στο όνομα της ομάδος εδώ. Είμαστε εντυπωσιασμένοι. Περιμέναμε κόσμο, δεν περιμέναμε τόσο πολύ κόσμο. Αυτό αποδεικνύει ότι το θέμα του νερού είναι ένα κρίσιμο θέμα που απασχολεί. Και το είδαμε πρόσφατα, όπως είπε και ο Χρήστος και είπε και ο Νίκος, με τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη και με κάθε ευκαιρία ο κόσμος δείχνει το τι πιστεύει για το νερό και για το δημόσιο χαρακτήρα που πρέπει να έχει αυτό. Εδώ όμως είμαστε για να δούμε κάτι συγκεκριμένο. Νερό υπό δημόσιο έλεγχο. Δικαίωμα της κοινωνίας, υποχρέωση της πολιτείας. Η περίπτωση της ΕΙΔΑΠ. Αυτός είναι ο τίτλος της μελέτης. Είναι το νερό ένα επίκαιρο ζήτημα? Τα είπαμε νωρίτερα, είναι σίγουρα ένα επίκαιρο ζήτημα. Το βλέπουμε
και με τις κινητοποιήσεις που γίνονται και με τους συνδικαλιστικούς αγώνες και με τον ακτιβισμό μιας συναυλίας που ευχόμαστε και εδώ στην Αθήνα να γίνει κάτι αντίστοιχο το επόμενο χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε και πιστεύω ότι θα γίνει. Βλέπουμε τις πολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν πάνω στο θέμα του νερού. Έχουμε ζήσει μια τετραετία νεοφιλελεύθερων πρακτικών νεοβαλκανικού τύπου, θα έλεγα, γιατί δεν είναι, είναι και κακή απομίμηση φιλελεύθερου μοντέλου οικονομικού, αυτό που δημιουργεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ένα δεύτερο ερώτημα που πρέπει να αναρωτηθούμε είναι το ζήτημα του δημόσιου χαρακτήρα του νερού διαχρονικό και δυναμικό. Πιστεύουμε ότι είναι. Γιατί το λέμε αυτό? Μας έκανε εντύπωση κατά τη συγγραφή της μελέτης είδαμε περίπτωση πόλης που έχει ιδιωτικό πάροχο υδροδότησης από το 1850 ευρωπαϊκής πόλης. Αυτό ήταν εκπληκτικό στοιχείο. Όπως μελετώντας τα αρχεία της ΕΙΔΑΠ, τα πλούσια αρχεία της ΕΙΔΑΠ που μιλάνε για την κατασκευή του φράγματος του Μαραθώνα, βλέπουμε ότι μια ιστορία που έχει εξελιχθεί 100 χρόνια νωρίτερα, το 1925, γύρω από εκείνη την περίοδο, 100 χρόνια νωρίτερα, έχει σαν επίδικο αυτό που σήμερα λέμε ΣΔΙΤ. Και έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας όλη η επιχείρηση που στήθηκε το περασμένο διάστημα για το εξωτερικό υδροδοτικό δίκτυο της ΕΙΔΑΠ και της Αθήνας, δηλαδή το κανάλι ουσιαστικά και τις υποδομές που τροφοδοτούν με νερό, με αδιήλιστο νερό, τον πόρο, το φυσικό πόρο, το λεκανοπέδιο της Αττικής. Είδαμε να υπάρχει η δοξασία για να γίνει ΣΔΙΤ, αλλά και τότε ένα μεγάλο έργο υποδομής, το φράγμα του Μαραθώνα, έγινε μέσα από ένα ΣΔΙΤ. Και ξέρετε πώς έγινε αυτό? Ενώ η Ούλεν ήταν η αμερικανική εταιρεία που κέρδισε τον διαγωνισμό για να κατασκευάσει το έργο, το ελληνικό δημόσιο δεν μπορούσε να δανειστεί για να συνεισφέρει στο έργο αυτό. Οπότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε ένα κοινοπρακτικό σχήμα, στο οποίο ένα ΣΔΙΤ, που η Ούλεν πλέον πήρε και το δικαίωμα της υδροδότησης και έσοδα εξασφαλισμένα από το ελληνικό δημόσιο. Οπότε ερχόμαστε, ξαναέρχονται κάποια πράγματα σαν φάρσα 100 χρόνια μετά στη δημόσια συζήτηση και μας απασχολούν. Ξανά και ξανά. Τι ζούμε τώρα σε σχέση με την ελληνική πρακτική, με αυτό που βλέπουμε στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη σε σχέση με το νερό? Είναι αυτό που είδαμε πολύ έντονα στα μέσα της δεκαετίας του 80 στη Βόρεια Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στους πειραματικούς σωλήνες που χρησιμοποιούσαν ουσιαστικά για να κάνουν τις δοκιμές τους στη Νότια Αμερική, γιατί εκεί πρωτοπαρουσιάστηκαν τέτοια μοντέλα διαχείρισης και είχαν να κάνουν γενικότερα και με το νερό και με άλλα φυσικά μονοπόλια, όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε. Και μετά είδαμε σιγά σιγά, στο τέλος της χιλιετίας, αυτό το μοντέλο να αναπαράγεται πρώτα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, έτσι όπως τις είχαμε στο μυαλό μας πριν την πτώση του Βερολίνου, και αμέσως μετά να αρχίσει αυτό να ξεδιπλώνεται και στις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ που ήταν σε έντονη μετάβαση. Αυτό είναι που είδαμε σαν έντονη τάση για αρκετά χρόνια στην Ήπειρό μας. Τώρα όμως, τώρα είμαστε κάπου αλλού. Είναι σίγουρα εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ένα άλλο ερώτημα σε σχέση με τον τίτλο που πρέπει να απαντήσουμε είναι γιατί μελέτη της ΕΙΔΑΠ και όχι κάποιου άλλου φορέα. Αυτό το απάντησε, έκανε τοποθέτηση πάνω σε αυτό και ο Νίκος λίγο νωρίτερα, μιλώντας για το συνδικαλιστικό κίνημα και για τον κόσμο και πώς συμμετέχουν οι εργαζόμενοι της ΕΙΔΑΠ ενεργά σε όλο αυτό και ουσιαστικά δίνουν τροφή και σε εμάς για να κάνουμε τη μελέτη και στους πολιτικούς για να ασκούν ενεργή και καθημερινή πολιτική κρίσιμη για τα συμφέροντα του κόσμου. Από τα πρώτα άτομα που συνάντησα όταν ανέλαβε ο Νίκος τον τομέα ήταν ο Γιώργος ο Αλεξανδράκης, καλός κακός,
και ο Αλέξανδρος ο Ράνιος. Γιατί όμως την περίπτωση της ΕΙΔΑΠ, επανέρχομαι. Γιατί έχει ήδη ζωή σχεδόν μισό αιώνα και είναι χρονικά ένα διάστημα που κρίσιμο αρκετά για να δούμε πώς κινείται τελικά το νερό σαν εκρεμές μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα και παγκόσμια και πανευρωπαϊκά, αλλά και στην Ελλάδα. Αυτό το είδαμε και ειδικά την τελευταία περίοδο από το 2010 και μετά με τις δημοσιονομικές προσαρμογές έγιναν πιο έντονα πράγματα στο να πάει προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας η διαχείριση του νερού. Έγιναν πολλές προσπάθειες, κάποιες απέτυχαν. Τώρα είμαστε σε μια ισορροπία που η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπάθησε να ανατρέψει, αλλά νομίζω ότι συνεχίσουμε να είμαστε στη σωστή πλευρά σε σχέση με το πρόβλημα. ΕΙΔΑΠ. Και εδώ ξεκινάει ουσιαστικά ο πυρήνας της εργασίας και πολύ γρήγορα για να δώσω και το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους. Ιδρύθηκε το 1980. Σαν τι? Σαν μια δέκο, σαν μια δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας. Ακούγεται πολύ ωραία, είναι εύηχο και γίνονται και δημόσιες τοποθετήσεις για τη δημόσια ωφέλεια πλέον. Πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά. Ήταν η συγχώνευση δύο εταιριών, μέχρι τότε υπήρχαν δύο κλάδοι εκμετάλλευσης, της αποχέτευσης και της ίδρευσης, από δύο αμιγώς δημόσιες κρατικές εταιρείες που συνενώθηκαν. Το πρώτο σημείο καμπής προς την απομάκρυνση της ΕΙΔΑΠ ή της προεργασίας για την απομάκρυνση ήταν ο νόμος ο 2744 του 99, που ουσιαστικά σταμάτησε το καθεστώς της ΔΕΚΟ, σταμάτησε να είναι μία ΔΕΚΟ και μπήκε ουσιαστικά ο χαρακτηρισμός της ανώνυμης εταιρείας. Οπότε πήγαμε στο μοντέλο, εκεί γίνανε και δύο με τον νόμο αυτόν, πέρασε και η δυνατότητα του δημοσίου να εκχωρήσει μέχρι και το 49% σε ιδιώτες, αλλά να κρατάει το 51%. Και αμέσως μετά, σε μια γενική συνέλευση της εταιρείας, πάρθηκε η απόφαση αρχικά να διανεμηθεί στο μέσο του χρηματιστηρίου σε ιδιώτες το 39%. Αυτό κρατήστε το, είναι το πρώτο σημείο καμπής. Και το 2006 έρχεται ουσιαστικά σε μια άλλη γενική συνέλευση της εταιρείας και αποφασίζεται να διερευνηθεί η δυνατότητα για να παραχωρηθεί και το 49%. Δηλαδή αυτό που υπήρχε σαν νομοθετική πρόβλεψη ουσιαστικά ήρθε και μέσα από τη γενική συνέλευση της εταιρείας και επικυρώθηκε η προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό είναι το χρονικό της ΕΙΔΑΠ από το 1980, που είναι η ίδρυσή της, μέχρι το 2006. Από εδώ και πέρα θα αναλάβει ο Γιώργος ο Αναβαλόγλου για να μας πει για την περίοδο 2006-2022 κάποια πράγματα σε σχέση με τη διάρθρωση των μετοχών της ΕΙΔΑΠ, δηλαδή πώς αλλάζουν χέρια, τι γίνεται, τι ποσοστά πάνε στο δημόσιο, πηγαίνουν, έρχονται μεταξύ δημόσιου, τα ΙΠΕΔ, ιδιώτη, όλη αυτή τη διαδρομή. Αμέσως μετά θα πάρει το λόγο ο Βαγγέλης ο Παναγιωτουνάκος και θα μας πει για όλες αυτές τις αλλαγές το νομικό πλαίσιο και το καθεστώς με το οποίο αυτές πραγματοποιήθηκαν, είτε σαν νομοθετήματα, είτε σαν υπουργικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις. Μετά θα είναι η κυρία της παρέας, η Ματίνα Επούλου, που θα μας βάλει σε κάποια ψηφίσματα διεθνών οργανισμών και θέση διεθνών οργανισμών και πρωτοβουλειών για το νερό και τι λένε για το νερό, που ουσιαστικά είναι ευαγγέλιο για το σύγχρονο δυτικό κόσμο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και μεγάλα κομμάτια της Αφρικής δεν έχουν νερό. Έχουμε τέτοια θέματα δηλαδή να λύσουμε. Και μετά θα είναι ο Κώστας ο Αγόρης, ο οποίος ουσιαστικά θα μας περιγράψει το ζουμί της εργασίας, που είναι κάποια case study, πολύ ανταπροσωπευτικά,
κυρίως από την Ευρώπη, αλλά όχι μόνο από την Ευρώπη, με διαφορετικά μοντέλα που έχουν πολύ, έτσι, πολύ καλά χαρακτηριστικά και πρέπει να μείνουν. Εμείς ουσιαστικά όμως θα σας δώσουμε περισσότερο το ερέθισμα για να μελετήσετε αυτές τις μέρες που θα είναι και λίγο πιο χαλαρές, αυτή τη μελέτη που δεν είναι και πολύ μεγάλη και νομίζουμε να είναι ευχάριστο για εσάς αυτό. Λοιπόν, Γιώργο, είναι η σειρά σου. Καλησπέρα σε όλους. Ήταν η σειρά. Ναι. Καλησπέρα και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ πέρα. Ειλικρινά, πιστεύω ότι είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι με την προσέλευση του κόσμου. Θα ήθελα να δώσω εγώ κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά τις μεταβολές της συμμετοχικής σύνθεσης της ADAP, γιατί πολλές φορές ακούμε διάφορα πράγματα στο δημόσιο λόγο, τα οποία είναι ανακριβή. Έχουμε ετοιμάσει μία παρουσίαση η οποία θα δείχνει τις μεταβολές, τα σημαντικά έτη που γίνανε κάποιες μεταβολές στη μετοχική σύνδεση της ADAP και τα στοιχεία, επειδή πρέπει να είναι πραγματικά, τα έχουμε πάρει από την ADAP, από το site της ADAP, το μετοχολόγιο, που οποιοδήποτε θέλει μπορεί να μπει και να δει την ιστορικότητα κατά έτος της ADAP και ποιοι είναι οι βασικοί μέτοχοι. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσω, χωρίς να σας κουράσω βέβαια, θα ξεκινήσω βλέπετε, με την πρώτη διαφάνεια. Αριστερά βλέπετε τους μέτοχους μέχρι και 31/12 του 2011, όπου το ελληνικό δημόσιο κατέχει το 61,33%, είναι πάνω-πάνω. Και την αμέσως επόμενη χρονιά, κυβέρνηση Σαμαρά, βλέπουμε ότι στο ΤΑΙΠΕΔ, το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καταλαμβάνει το 61,33%. Αυτό σημαίνει ότι επί κυβερνήσεως Σαμαρά αυτό το ποσοστό, να πούμε ότι πήγε για απόλυση. Είναι ένα από τα μελανά σημεία για μένα της ADAP, αυτό που συνέβη. Ευτυχώς δεν προχώρησε. Απλά πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι και να ξέρουμε πότε έχει συμβεί και με ποια κυβέρνηση, γιατί ακούγονται διάφορα και γι' αυτό. Αυτό έγινε σε δύο δόσεις και φαίνεται από τα αποτελέσματα της ADAP της 31/12 του 2012 στα σημαντικά γεγονότα. Φαίνεται ότι έχει μεταφερθεί σε δύο δόσεις, αρχικά το 27,3% και στη συνέχεια το 34% από το δημόσιο στο ΤΑΙΠΕ. Το 2014 έρχεται η επόμενη απόφαση, η πρώτη μάλλον απόφαση του ΣΤΕ, γι' αυτό θα μας πει πιο αναλυτικά και ο Βαγγέλης αργότερα, όπου ζητάει το ΣΤΕ να επιστραφεί το 34% στο ελληνικό δημόσιο και όπως βλέπετε και από την εικόνα, πλέον κατέχει το 34% και στο ΤΑΙΠΕΔ έχει παραμείνει το 27,3%. Μετά, στην επόμενη μεγάλη αλλαγή, θα πάμε στο 2018 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπου παίρνεται η απόφαση να επιστραφεί και το 15,97% από το ΤΑΙΠΕΔ στο δημόσιο. Και έχουμε τη σημερινή εικόνα πλέον, όπου το ΤΑΙΠΕΔ έχει μόνο το 11,33%. Στο υπερταμείο έχει παραμείνει το 50% σε μία μετοχή. Και να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις και επ' αυτού. Στο υπερταμείο μεταφέρθηκε η ΕΙΔΑΠ με το σημαντικό αστερίσκο ότι αναμένεται οποιαδήποτε απόφαση βγει από το ΣΤΕ θα γίνει σεβαστή ανά πάσα στιγμή. Επίσης, το ΤΑΙΠΕΔ είναι η θυγατρική του υπερταμείου. Το υπερταμείο κατέχει το 100% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ και στο ΤΑΙΠΕΔ στην ουσία πάνε τα προσπόληση. Το ότι είναι στο υπερταμείο η ΕΙΔΑΠ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα πήγαινε το 50% για πώληση. Έτσι κι αλλιώς τώρα πλέον δεν μπορεί να συμβεί μετά και την απόφαση την τελευταία στην πρόσφατη του 2022, όπου πρέπει να επιστραφούν οι μετοχές να βγουν από το υπερταμείο και να επιστρέψουν στο δημόσιο. Όμως θέλω να τονίσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση και εγώ είμαι και βέβαιος ότι θα συμβεί αυτό,
ότι με μια επόμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη θα ζήσουμε το ίδιο πράγμα που ζήσαμε με τη ΔΕΗ. Πολύ εύκολα μπορούν το 51% να το κάνουν 34%, να πούνε ότι έχουμε την καταστατική μειοψηφία σαν δημόσιο, όμως γνωρίζουμε ότι όταν δεν υπάρχει το 51%, δεν μπορεί το δημόσιο να μπλοκάρει σημαντικές αποφάσεις. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, με τη ΔΕΗ βλέπουμε τα διάφορα που κάνει ο Στάσης αυτή τη στιγμή, κάνοντας αγοροπολισίες, χωρίς δηλαδή να δώσει κανένα λόγο στο δημόσιο, να πάρει την έγκριση του δημοσίου. Οπότε γίνεται μια αλληλασία. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό. Πρέπει να μεταφερθεί από το υπερταμείο η ΕΙΔΑΠ και να πάει πάλι στο δημόσιο. Προφανώς την κρατάνε γιατί είναι η αγελάδα που αρμέγουν. Έχει ένα μεγάλο αποθεματικό, 250 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Και από αυτό ζουν και συντηρούνται και πάρα πολλά στελέχη που δουλεύουν και στο υπερταμείο. Αυτά δεν θέλω να κουράσω παραπάνω. Για τα νομικά θα σας πει περαιτέρω ο Βαγγέλης. Να σας καλησπερίσω. Ακούγομαι. Να σας καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου, να ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πραγματικά πρόσκληση και να ευχαριστήσω θερμά και την ομάδα για τη συνεργασία. Εγώ θα αναφερθώ για την πορεία του νερού από το 2010 και μετά, με έμφαση 4 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που πραγματικά διασφάλισαν τα δικαιώματα του δημοσίου όσον αφορά το νερό και θα έλεγα ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες διασφαλίζουν σε τέτοιο βαθμό ένα δημόσιο αγαθό. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που γίνεται, δεν έχει ξαναγίνει με άλλη ΔΕΚΟ αυτό το πράγμα. Να δούμε λίγο αυτήν την πορεία. Το 2010 είναι, όπως όλοι ξέρουμε, η βαριά δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας μας. Ως εκ τούτου και το νερό μπαίνει στο στόχαστρο ιδιωτών επενδυτών και βεβαίως των κυβερνώντων. Πραγματικά, όπως είπε και ο Γιώργος, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έχει ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Είναι το περίφημο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής. Τι προβλέπει αυτό? Προβλέπει 50 δις αποκρατικοποίησεις, άπασες οι οποίες θα πήγαιναν για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους της χώρας μας. Είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε βάλει και στις πηγές αυτό για να το δείτε. Έχει αξία πραγματικά να δει κανείς στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 11, 12, 13, 14, 15 τι αποκρατικοποίησεις προβλέπονταν να γίνουν. Εάν τις δει κανείς αυτές τις αποκρατικοποίησεις, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, θα καταλάβει ότι πρόκειται για τις πιο κρίσιμες υποδομές και τα πιο κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία της χώρας, πλατίνα, χρυσός, ασίμι και χαλκός, τα οποία είτε θα πηγαίνανε δια πλειοψηφικών πακέτων, δηλαδή 50% πλάς μία μετοχή, είτε θα πηγαίναν κατά 100% σε ιδιώτες επενδυτές. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, όπως είπε και ο Γιώργος πριν, η Διπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποίησεων κάνει δύο πράξεις το 2012, 27,3% στο ΤΑΙΠΕΔ από την ΕΙΔΑΠ και 34%. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα ποσοστό 61,33%. Αυτό έχετε να ανακόψει η ιστορική πραγματικά απόφαση 1906 του 2014, είναι απόφαση ολομέλειας του ΣΤΕ, η οποία θα κόψει το δεύτερο πακέτο αυτό της μεταβίβασης, προκειμένου να μην υπάρχει το 50% πλάς μία μετοχή από τον ΤΑΙΠΕΔ στον ιδιώτη. Τι συμπεραίνει το δικαστήριο? Είναι πραγματικά πολύ πολύ κρίσιμα γεγονότα. Το δικαστήριο συμπεραίνει ότι είναι κοινώς γνωστό ότι η συνεχής και ικανοποιητική από κάθε άποψη παροχή των υπηρεσιών της ΕΙΔΑΠ είναι κατά κυριολεξία, λέει το δικαστήριο, ζωτική σημασία για τους ανθρώπους και όχι απλώς μια παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Δηλαδή, τι κάνει το δικαστήριο? Αναγάγει το νερό, το βάζει ένα βήμα πιο πάνω από τις υπόλοιπες ΔΕΚΟ. Λέει ότι είναι δημόσιο αγαθό ζωτική σημασία για τους ανθρώπους. Κρίσιμο, κρισιμότατο. Δεύτερον, η ΕΙΔΑΠ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται, ακούτε τι λέει, μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ίδρυυσης και αποχέτευσης, άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση των υδάτων πάσης φύσεως, συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση πάσης φύσεως λιμάτων πλην των τοξικών. Και βεβαίως ακολούθως λέει ότι χορηγήθηκε στην ΕΙΔΑΠ το περίφημο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης 20 ετών με δυνατότητα παρατάσεως από το δημόσιο. Είναι αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης
δικαίωμα ανεκχώρητο και αμεταβίβαστο. Ύστερα από αυτά, από αυτές τις παραδοχές, το δικαστήριο καταλήγει στην εξής σκέψη. Ένα, ότι ακόμα κι αν, όπως είπε ο Παναγιώτης πριν, η ΕΙΔΑΠ έγινε ένα νήπιο τα δέλτα που λέμε εμείς νομική, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την ΕΙΔΑΠ δεν μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητη και αναπόσπαστη από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας. Δηλαδή, κάνει τη σύνδεση με το δημόσιο, αφενός. Και αφετέρου, τι λέει, προσέξτε και τα διαβάζω επί λέξη, γιατί είναι από τις λίγες φορές που πραγματικά οι δικαστικές αποφάσεις καλύπτουν απόλυτα και το δημόσιο έτσι, αίσθημα περί του νερού. Μέρα που είναι, ναι. Ότι οι υπηρεσίες της ΕΙΔΑΠ, λέει, ακούστε τι λέει, παρέχονται μονοπωλιακώς σε μεγάλο πληθυσμό διαδιούντα υποδυσμενείς οικιστικές συνθήκες στην Αττική, από δίκτυα που είναι μοναδικά στην περιοχή και ανήκουν στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Συνίστανται δε υπηρεσίες στην ίδρυυση και στην αποχέτευση που είναι αναγκαίες για την υγιεινή διαβίωση και ιδίως την παροχή του πόσιμου ύδατος φυσικού αγαθού απαραίτητο για την επιβίωση που καθίσταται σπανιότερο σύν το χρόνο. Και εξ αυτών βεβαίως, τι κάνει, πάει και ακυρώνει ως απολύτως αντισυνταγματική τη μεταβίβαση του 34% ως αντίθετη με το 5 παράγραφος 5 και 21 παράγραφος 3 του Συντάγματος, για να μην κουράζω, είναι τα άρθρα του Συντάγματος που προβλέπουν τα περί υγείας. Αφενός ως δικαίωμα του πολίτη, όπως είναι και το θέμα της εργασίας, και αφετέρου ως υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την υγεία των πολιτών του. Και θα πω και κάτι άλλο το οποίο έχει και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακυρώνει επίσης την απόφαση διότι χάνει το δημόσιο εκτός από το ιδιοκτησιακό, μετοχικό, οικονομικό πρόσταγμα που έχει στην ΕΙΔΑΠ, χάνει βεβαίως και τη διοικητική λειτουργία. Διότι η πλειοψηφία των μελών της διοίκησης της ΕΙΔΑΠ θα ορίζονταν πλέον από τον ιδιώτη. Όμως έχει και ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Και αυτό γιατί τώρα ακούμε στο δημόσιο διάλογο πάρα πολύ το θέμα της ρυθμιστικής αρχής υδάτων, που οι κυβερνώντες λένε ότι όχι, δεν πρόκειται για αποκρατικοποίηση, ούτε για απόπειρα αποκρατικοποίησης, και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και πολύ ορθά τις πολύ σοβαρές ενστάσεις του. Ακούστε τι λέει το δικαστήριο. Το δικαστήριο λέει το εξής, ότι άλλωστε, λέει, η μεταβίβαση έγινε χωρίς να έχει παραλλήλως ιδρυθεί ρυθμιστική αρχή υδάτων και να έχει διαχωριστεί το δίκτυο από την παροχή υπηρεσιών βάσει του προγράμματος αποκρατικοποίησης. Τους λέει δηλαδή, για να κάνετε άλλωστε μια σωστή αποκρατικοποίηση, τι πρέπει να κάνετε, να ιδρύσετε ρυθμιστική αρχή υδάτων και να χωρίσουμε το δίκτυο από τις υπηρεσίες. Τι έχει γίνει στην ιδιωτικοποίηση των 10 στη χώρα αυτή, ρυθμιστική αρχή, και διαχωρίζουμε το δίκτυο, τη διανομή και την υπηρεσία. Πάρα πολύ βασικό. Αργότερα, οι μετοχές 50% πλάς μία μετοχή περνάνε στο υπερταμείο. Εδώ έρχεται πάλι η ολομέλεια του ΣΤΕ και βγάζει επίσης δύο τρομερές αποφάσεις, την 190 και την 191 του 2022, οι οποίες αφορά δηλαδή τόσο την Αττική όσο και τη Θεσσαλονίκη, η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΘ, με τις οποίες κρίνονται πάλι ως αντισυνταγματικές στα προηγούμενα άρθρα που σας είπα, οι εν λόγω πράξεις με τις οποίες μεταβιβάστηκε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Και αυτό, λέει το δικαστήριο, παρότι, γιατί και εδώ ακούμε πολλά στο δημόσιο διάλογο, λέει το δικαστήριο, παρόλο που ο σχετικός νόμος για το υπερταμείο αναφέρει ότι σκοπός του υπερταμείου είναι η συλλογική αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου και η αποδοτικότερη διαχείρισή τους για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, και παρότι ο νόμος για το υπερταμείο λέει ότι η αξιοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας όπως η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΘ δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί. Απλά μπήκε στο υπερταμείο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση. Πολύ σημαντικό. Παρόλα αυτά λέει το δικαστήριο ότι οι υπηρεσίες ίδρυυσης και αποχέτευσης, οι υπηρεσίες αυτές κοινής ωφέλειας, είναι σε τέτοιο βαθμό ζωτικής σημασίας για τον πληθυσμό της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, όπου το δημόσιο δεν επιτρέπεται να επιδιώκει παράλληλα ή προεχόντως ή παραλλήλως, λέει, οικονομικούς ή άλλους σκοπούς, έστω και υπαγορευόμενους από το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, όταν οι σκοποί αυτοί ανταγωνίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την αδιάλυτη και υψηλής ποιότητας παροχή των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης. Διότι κάτι τέτοιο, λέει το δικαστήριο, μπορεί ενδεχομένως να προβεί εις βάρος της προσιτότητας, της τιμής και γενικότερα της ποιότητας της παροχής των υπηρεσιών αυτών. Δηλαδή, λέει το γεγονός ότι ακυρώνει την πράξη αυτή, διότι το υπερταμείο, παρότι έχει συσταθεί για το δημόσιο συμφέρον, παρότι δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί η ΕΙΔΑΠ, επιδιώκει παράλληλα
και άλλο οικονομικό σκαπό, προσπαθεί δηλαδή να διαχειριστεί τα οικονομικά προς το καλύτερο, και κάτι τέτοιο σου λέει ο δικαστής, μόνο και μόνο υπό το ενδεχόμενο ότι μπορεί να αποβεί εις βάρος της ποιότητας της παροχής των υπηρεσιών του ΕΔΑΠ, το ακυρώνω. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Ακολούθως η κυβέρνηση τι κάνει εδώ, προσπαθεί με ένα πλάγιο τρόπο, πάει και περνά μια τροπολογία στον νόμο του υπερταμείου και προσπαθεί με έναν πλάγιο τρόπο να παρακάμψει αυτή την απόφαση. Και τι λέει, πάει και βάζει ένα άρθρο 197α στον νόμο και λέει είναι αμεταβίβαστο και κατάσχετο οι μετοχές της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ και σε κάθε διοικητικό συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ θα υπάρχει έγκριση από το ελληνικό δημόσιο. Έρχεται προ λίγων εβδομάδων το τριμελές συμβούλιο συμμόρφωση του ΣΤΕ, δηλαδή είναι ένα συμβούλιο το οποίο ακριβώς επιτάσσει στην κυβέρνηση να συμμορφωθεί με αυτά τα οποία έχει αποφασίσει και λέει επιστρέψτε άμεσα τις μετοχές από το υπερταμείο στο ελληνικό δημόσιο, που σημαίνει ότι αυτή η απόπειρα, νομοθετική απόπειρα, έμεινε στο κενό. Πετάχτηκε στον κάλαθο των νομικών αχρήστων, για να είμαι πιο έτσι, συγκεκριμένος. Και τέλος, έχουμε και την απόφαση την 1886 του 2022 του ΣΤΕ, η οποία τι κάνει, επιχειρεί ο παραιτηθής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών να εντάξει σε ΣΔΙΤ όλη τη διαχείριση και λειτουργία του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος και αρχίζει και εκδίδει και κάποιες διοικητικές πράξεις διαγωνιστικές για να γίνει το περίφημο ΣΔΙΤ. Έρχεται εδώ πέρα λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει ότι ο έλεγχος στην ΕΙΔΑΠ και την εταιρεία Παγίων ΕΙΔΑΠ, στην οποία θυμίζω στην εταιρεία Παγίων ΕΙΔΑΠ έχουν μεταβιβαστεί φράγματα και ταμιευτήρες του Μόρνου, του Μαραθώνα, του Ευήνου, τα έργα και εγκαταστάσεις της Ηλίκης, καθώς και άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία της ΕΙΔΑΠ. Λέει λοιπόν το δικαστήριο ότι η ΕΙΔΑΠ και η εταιρεία Παγίων ΕΙΔΑΠ αποτελεί ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα και ότι ο δημόσιος έλεγχος σε αυτές τις δύο απαγορεύει να αναθέσεις δηλαδή καθ' ολοκληρία όλη την διαχείριση, επισκευή, ανακατασκευή, συντήρηση του εξωτερικού υδροδυτικού συστήματος της πρωτεύουσας. Και για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν μπορεί να αναλάβει ο ιδιώτης, ο οποίος θα πάρει ας πούμε το συγκεκριμένο έργο, δεν μπορεί να αναλάβει το ρίσκο μιας ενδεχόμενης αποτυχίας ενός τέτοιου εγχειρήματος. Για να κλείσω και να μην σας κουράζω άλλο, κατά την άποψή μου αυτές οι τέσσερις αποφάσεις πραγματικά είναι ένα πλέγμα, είναι ένα νομικό κεκτημένο. Μιλάμε για μια διασφάλιση των δικαιωμάτων του δημοσίου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τι λέμε λοιπόν, λέμε ότι οπωσδήποτε το δημόσιο πρέπει να έχει την πλειοψηφία των μετοχών, οπωσδήποτε το δημόσιο πρέπει να ελέγχει άμεσα τη διοίκηση και η αδίποτε υπηρεσία σχετίζεται γύρωθεν, οριζοντίως, καθέτως και ακτινοτά και ό,τι αφορά την ΕΙΔΑ πρέπει να είναι στον άμεσο δημόσιο έλεγχο. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ όλους και όλες συντρόφους και συντρόφισσες που είσαστε σήμερα εδώ. Επίσης, ευχαριστώ και τα υπόλοιπα μέλη της συγγραφικής ομάδας για την άψογη συνεργασία. Λοιπόν, εγώ όταν έγινα δικηγόρος, εκεί στις αρχές του 90 και τώρα προδίδω και την ηλικία μου, όταν κάποιοι πολίτες δεν μπορούσαν να πληρώσουν το νερό και τότε η ΕΙΔΑΠ το έκοβε όχι όταν ήθελες να το πληρώσεις ένα και δύο μήνες, αλλά έπρεπε να κάνεις να το πληρώσεις ένα χρόνο, δύο χρόνια, πηγαίναμε στον εισαγγελέα ακροάσεων με ένα καθαριστικό για να φανεί ότι δεν ήταν κακοπληρωτής και παίρναμε μια εισαγγελική παραγγελία και την επόμενη μέρα η ΕΙΔΑΠ του ξανασυνέδεε το νερό. Γιατί υπήρχε εδρεωμένη αντίληψη ότι το νερό όπως και ο αέρας είναι δημόσιο αγαθό. Αυτή την αντίληψη αποτυπώνουν οι αποφάσεις του ΣΤΕΠ που μας διάβασε πριν από λίγο ο Βαγγέλης. Το ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και ότι συνάμα αποτελεί και κοινωνικό αγαθό είναι μία αντίληψη που διατρέχει και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και διεθνή νομικά κείμενα. Και έρχομαι τώρα στο κομμάτι, στο τμήμα της μελέτης που κλήθηκα να αναπτύξω σήμερα εδώ. Ξεκινούμε βέβαια από τον μεγάλο διεθνή οργανισμό, από τον ΟΗΕ. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η ένταξη της πρωτοβουλίας για καθαρό και προσβάσιμο νερό για όλους, στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχει επεξεργαστεί και εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Οι στόχοι αυτοί εγκρίθηκαν το 2015 ως Ατζέντα 2030.
Από αυτούς τους στόχους, ο στόχος 6 έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημά μας, καθώς το επίκεντρό του έχει τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους τους πολίτες. Το καθαρό νερό για τον ΟΗΕ αποτελεί ένα απαραίτητο κομμάτι του κόσμου στον οποίο θέλουμε να ζούμε. Γιατί ξέρουμε ότι στον πλανήτη υπάρχει επαρκές γλυκό νερό για την ικανοποίηση των ζωτικών αναγκών, που όμως δεν έχουν πρόσβαση όλοι. Η επίτευξη του στόχου 6 έχει επιμεριστεί στους ακόλουθους στόχους ως το 2030. Καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές και πόσιμο νερό για όλους. Επαρκής και ισότιμη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις συστήματα υγιεινής για όλους. Βελτίωση της ποιότητας του νερού μέσω μείωσης της ρύπανσης, εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων, προστασία και αποκατάσταση των υδατικών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βουνών, των δασών, των υδροβιότοπων κλπ. Επέκταση της διεθνούς συνεργασίας και υποστήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών σε δραστηριότητες και προγράμματα που σχετίζονται με το νερό και την υγιεινή. Στήριξη και ενδυνάμωση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στη βελτίωση της διαχείρισης του νερού και πολλές άλλες δράσεις. Έρχομαι τώρα στο ψήφισμα 62/292 του ΟΗΕ. Είναι η πρόσβαση στο καθαρό νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα. Με αυτό το ψήφισμα, ο οργανισμός συνδέει το δικαίωμα στο νερό με τις υποχρεώσεις των κρατών οι οποίες απορρέουν από το σύνολο των διεθνών συνθήκων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό δεν είναι μόνο μία νομική πρόβλεψη. Είναι μία πρόβλεψη που έχει μία τρομερή ουσία. Γιατί όταν συνδέσεις ένα δικαίωμα και το βάλεις στον πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε αυτόματα συνδέεις και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του ατόμου. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε περίπτωση προσβολών έχεις αγώγιμες αξιώσεις, που λέμε εμείς οι νομικοί. Έχεις το δικαίωμα δηλαδή να διεκδικήσεις αποζημιώσεις και με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, να προσφύγεις και να ζητήσεις το δίκιο σου. Στις 24 λοιπόν, Σεπτεμβρίου του 2010, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επικαλούμενο μεταξύ άλλων το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, επιβεβαίωσε ομόφωνα ότι το ανθρώπινο δικαίωμα στο ασφαλές πόσιμο νερό και στην υγιεινή πηγάζει από το δικαίωμα σε ένα επαρκές βιωτικό επίπεδο και σχετίζεται άρρηκτα με το δικαίωμα στη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό δηλαδή που σας προείπα μόλις. Ακολούθως, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών επεσήμανε 4 στοιχεία κλειδιά για να αποδώσει κανονιστικό περιεχόμενο στο συγκεκριμένο δικαίωμα, τα οποία είναι τα εξής. Το νερό πρέπει να είναι διαθέσιμο σε επαρκείς ποσότητες για προσωπική και οικιακή χρήση. Το νερό για οικιακή και προσωπική χρήση θα πρέπει να είναι ασφαλές και καθαρό, απαλλαγμένο από κάθε μορφή μόλυνσης. Το νερό και οι παροχές του νερού θα πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους και όλες. Αυτό είναι κρίσιμο γιατί βάζει το στοιχείο της ισότιμης πρόσβασης όλων στο νερό. Σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι προσβάσιμο ακόμα και σε εκείνους που είναι πολύ φτωχοί και χωρίς διάκριση, με ιδιαίτερα προνόμια για τους φτωχούς, τις ευπαθείς ομάδες και τους ευάλωτους. Τα παραπάνω κριτήρια προσφέρουν ένα πλαίσιο για να τεθούν προτεραιότητες στα συγκρουόμενα συμφέροντα, τα οποία πραγματικά, αν το νερό χάσει την ιδιότητά του ως δικαίωμα και γίνει ως εμπόρευμα, τότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι τα συμφέροντα αυτά θα είναι πολλά και εξαιρετικά σκληρά στη μάχη που θα δώσουν. Την ίδια στιγμή που σας είπα αυτά, έχουμε και ψηφίσματα όπως στις 8 Σεπτεμβρίου του 2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που το ψήφισμα αυτό αφορά μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών, που είναι η Right to Water. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει βάλει ως σκοπό της την ενίσχυση και για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Μεταφέροντας κάποια στοιχεία από το ψήφισμα, σας λέω ότι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία, αλλά και η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία καταγράφει μια ιδιαίτερη και αυξημένη έντονη ανησυχία του κοινού για το νερό. Το κοινό πραγματικά και στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα φοβισμένο για το τι πρόκειται να γίνει σχετικά με το νερό, ανεξάρτητα από την πολιτική του τοποθέτηση. Το δεύτερο, η επιλογή του τρόπου διαχείρισης των υδάτων βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας. Αρχή της επικουρικότητας, εμείς οι νομικοί λέμε ότι είναι η κοινωνική αρχή όταν
μια εθνική ένομη τάξη δεν προασπίζεται αυτά τα βασικά δικαιώματα, τότε υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο ευρωπαϊκό δίκαιο και να ικανοποιηθούν. Η επιλογή της επαναφοράς των υπηρεσιών ίδρυυσης σε δημοτικό έλεγχο πρέπει να εξακολουθήσει και να εξασφαλίζεται στο μέλλον χωρίς κανέναν περιορισμό και να παραμείνει υπό τοπική διαχείριση. Όλα αυτά τα λέει το ψήφισμα. Το ψήφισμα, η ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία ζητά επίσης αυξημένη διαφάνεια στους φορείς εκμετάλλευσης υδάτων, ιδίως μέσω της ανάπτυξης ενός κώδικα ιδιωτικής και δημόσιας διακυβέρνησης για τις επιχειρήσεις ίδρυυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο με διάφορα νομικές διατάξεις. Θα ήθελα όμως να σας πω το εξής. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ένα από τα αιτήματα της ανωτέρω πρωτοβουλίας είναι και η υδροδότηση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων να αψηφίσουν τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και να απαγορευτεί η απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών αυτών. Με άλλα λόγια, να προστατευτεί ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Κλείνοντας, θα ήθελα, για να μην σας κουράσω άλλο, να κλείσω με τα λόγια του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημόσιων Παρόχων Ίδρυυσης, της Aqua Publica Europea, της ΑΠΕ, που είναι και της Δημόσιας Επιχείρησης Ίδρυυσης του Βελγίου, είναι ο Van Affel, ο οποίος, σας το διαβάζω επιλέξει για να μην απομειώσω την ακρίβεια της διατύπωσης, λέει: «Αν το φυσικό μονοπόλιο ενός πόρου, που είναι απαραίτητος για τη ζωή, περιέλθει σε μια ιδιωτική εταιρεία με σκοπό το κέρδος, είναι σχεδόν αδύνατο να διασφαλιστεί η δίκαιη πρόσβαση στον πόρο». Νομίζω πως αυτή η άποψη περικλεί την ουσία όλου του ζητήματος. Αν επιτρέψουμε το νερό, όπως και ο αέρας, από δημόσια αγαθά να γίνουν εμπόρευμα, τότε αυτόματα έχουμε σταματήσει την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών. Και αυτά που μας λένε ότι οι πολύ φτωχοί θα έχουν πρόσβαση, να ξέρετε ότι οι πολύ φτωχοί δεν θα έχουν πρόσβαση στην ίδια ποιότητα νερού που θα πίνουν οι πλούσιοι. Αυτό είναι μία αρχή της ελεύθερης οικονομίας, ότι όποιος έχει πληρώνει, έχει και καλύτερη πρόσβαση στην αγορά. Νομίζω ότι αυτό είναι ταυτωτικό θέμα για την αριστερά και σε αυτό έχουμε και το ηθικό αλλά και το πολιτικό πλεονέκτημα να το παλέψουμε. Ευχαριστώ. Θέλω κι εγώ να ανέβω πάνω, γιατί είμαι λίγο καλύτερος από το Βαγγέλη, πιο ψηλός. Στην καρδίτσα δουλεύουν αυτά πάντως. Λοιπόν, διεθνείς πρακτικές, διεθνή παραδείγματα, διεθνές εμπειρία. Εσάς σας φαίνονται έτσι πολύ ωραίες λέξεις. Εμένα μου ηχούν στα αυτιά πώς κάνει το WhatsApp όταν χτυπάει. Είναι τα μηνύματα του Νίκου σε κάθε κρίσιμο θέμα, πριν από κάθε μεγάλη παρέμβαση που θέλει να κάνει, που μας ζητάει στοιχεία και ο Γιώργος και ο Παναγιώτης, νομίζω ότι με νιώθουν. Δεν θα μπορούσε βεβαίως τώρα για να σοβαρευτώ να λείπει από αυτή τη μελέτη η εικόνα και οι πρακτικές που ακολούθησαν άλλες χώρες για να δούμε πώς ακριβώς εξελίχθηκε η ιδιωτικοποίηση του νερού και τι αποτελέσματα έφερε. Αλλά βεβαίως είναι πολύ κρίσιμο να κρατήσουμε κάποια στοιχεία μέσα μας, θα τα βρείτε και στη μελέτη αναλυτικά, για να έχουμε να απαντούμε σε όλους εκείνους που βρίσκουν την εύκολη απάντηση: εντάξει, ας γίνουμε κάποια στιγμή Ευρώπη, ας γίνουμε κάποια στιγμή Αμερική, να προχωρήσουμε. Λοιπόν, είναι μια καλή απάντηση λοιπόν σε όλους εκείνους που μας λένε να προχωρήσουμε, να πάμε παρακάτω, να γίνουμε Ευρώπη, να γίνουμε Αμερική. Να δούμε λοιπόν τι κάνει και η Ευρώπη και τι κάνει και η Αμερική.
μελετήσαμε μια σειρά από περιπτώσεις και είδαμε τις προσπάθειες εφαρμογής αυτής της νεοφιλελεύθερης πολιτικής αλλά και αιμονής, που στην πλειονότητα των περιπτώσεων βεβαίως έχει φέρει αύξηση στην τιμή του νερού, μείωση της ποιότητας του νερού και συνήθως πεταμένα λεφτά τα οποία καταλήγουν στις τσέπες των ιδιωτών. Να ξεκινήσουμε από τη Βουδαπέστη, όπου το 97% παραχωρείται σε ιδιώτες το 24% της εταιρείας σύντρευσης. Και από κοντά εμφανίζονται τα γνωστά Golden Boys, τα οποία αναλαμβάνουν και διατηρούν για τον εαυτό τους το management της εταιρείας. Η σύμβαση ιδιωτικοποίησης εκεί είχε μία πρόβλεψη για 25 χρόνια διάρκεια. Δεν άντεξαν πάνω από 15 χρόνια και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης αποφάσισε να τραβήξει πίσω την απόφαση, να διακόψει τη συνεργασία. Γιατί αφενός οι ιδιώτες δεν άφηναν κανέναν άλλο να κάνει κουμάντο στη στρατηγική της εταιρείας. Αφετέρου, γιατί τα διοικητικά κόστη εκτοξεύθηκαν και ήταν εγγυημένα για τα Golden Boys και γιατί η αύξηση των χρεώσεων ίδρυυσης ήταν υψηλότερη του πληθωρισμού και δυσανάλογη με άλλες χώρες. Μετά την αποιδιωτικοποίηση, τα έξοδα συντήρησης καλύπτονται πλέον από τα τέλη χρήσης, ενώ η τιμολογική πολιτική καθορίζεται από το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση. Στη Λιόν, όπου η ιδιωτικοποίηση ήρθε πολύ νωρίτερα, όπως είπε και ο Παναγιώτης, εκεί είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. Πολύ ακριβό νερό από τα ακριβότερα της Γαλλίας, υπερβολικά κέρδη για τους ιδιώτες και κακές επιδόσεις στη λειτουργία της εταιρείας, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την απώλεια του 20% του νερού το 2007. Και τι άλλο είχαμε? Είχαμε τους πολίτες να χρηματοδοτούν με εκατομμύρια ευρώ τους ιδιώτες για κάποιες επενδύσεις που, όπως αντιλαμβάνεστε, όπως φαντάζεστε, δεν έγιναν ποτέ έργο, παρέμειναν αέρας. Και αυτοί το 2008, σχεδόν μετά από 15 χρόνια, μπήκαν σε μια διαδικασία από ιδιωτικοποίησης. Και ήταν ένα αποτέλεσμα στην τάση που υπήρχε στην Γαλλία και ακολουθεί σε πόλεις όπως του Παρισιού και της Νίκαιας. Στο Βερολίνο, το 99, αποφασίστηκε η πώληση του 49,9% της επιχείρησης σύντρευσης της πόλης σε μια κοινοπραξία ιδιωτικών γερμανικών και γαλλικών εταιριών. Και τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα ήρθαν στην πρώτη πενταετία, όπου οι τιμές του νερού είχαν αυξηθεί κατά περίπου 35%, οι επενδύσεις σε υποδομές μειώθηκαν και 2.000 από τα 7.000 άτομα του προσωπικού έχασαν την δουλειά τους. Και εκεί, σχεδόν 12 χρόνια μετά, οι πολίτες μπήκαν σε μια διαδικασία δημοψηφίσματος, όπου αποφάσισαν να αποιδιωτικοποιηθεί και πάλι το νερό. Στην Ατλάντα, στη ΣΥΠΑ, αναρωτιόμασταν αν στην Αμερική γίνονται αποιδιωτικοποιήσεις. Ναι, και εκεί γίνονται αποιδιωτικοποιήσεις. Αφού αρχικά το 99 το Δημοτικό Συμβούλιο είχε παραχωρήσει για 20 χρόνια την διαχείριση του νερού σε μια θυγατρική του γαλλικού ομίλου Σουέζ, άρχισαν να βλέπουν μια σειρά από προβλήματα, όπως χιλιάδες επισκευές με καθυστερήσεις, χρεώσεις για εργασίες που δεν έγιναν ποτέ, απώλεια 400 θέσεων εργασίας και αυξημένα ποσοστά λογαριασμών που ήταν κατά 12% κατά μέσο όρο ετησίως. Και βεβαίως η πόλη έχασε κάποια δισεκατομμύρια δολάρια λόγω της αναποτελεσματικότητας του ομίλου στη λειτουργία των συστημάτων ίδρευσης. Και πάμε και στον Buenos Aires, εκεί όπου γίνονται όλα αυτά τα νεοφιλελεύθερα πειράματα. Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης ξεκίνησε το 1993 και πάλι Σουέζ, όπου είχε αναλάβει τη λειτουργία των υπηρεσιών ίδρευσης για 30 χρόνια. Μέσα σε λίγα χρόνια δεν είχε κλείσει δεκαετία και οι ιδιώτες είχαν εκπληρώσει μόνο το 61% των συμβατικών τους στόχων για επενδύσεις. Ο μέσος λογαριασμός είχε αυξηθεί κατά 62% και η ποιότητα των υπηρεσιών είχε πέσει δραματικά. Εκεί είχαμε την εκλογή του Κίρχνερ, ο οποίος άρχισε να δίνει μια άλλη προοπτική στο ενδεχόμενο ακόμα και λύσεις της σύμβασης που είχε συναφθεί. Και μετά από μια τριετία περίπου και παρεμβάσεις της κυβέρνησης, λειτουργήσε μια δημόσια επιχείρηση όπου το κράτος έχει το 90% και το συνδικάτο των εργαζομένων το 10%. Η διεθνής πρακτική λοιπόν είναι συγκεκριμένη, δίνει συγκεκριμένα στοιχεία. Εγώ λέω ότι ό,τι ιδιωτικοποιείται από υπηρεσίες σύντρεφης και δίκτυα αποιδιωτικοποιείται κάποια στιγμή, με δυστυχώς αρνητικά έτσι, συναισθήματα και αρνητικά αποτελέσματα.
Θέλω να πω επίσης ότι από το 2010 είχαμε στην Ευρώπη μόνο 131 αποειδητικοποιήσεις εταιριών ίδρυυσης και αποχέτευσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και λίγο πριν το κλείσιμο θα ήθελα να πω και εγώ ότι σε αυτά τα 2,5 χρόνια που είμαστε στον τομέα υποδομών και μεταφορών έχουμε γνωρίσει ανθρώπους, εργαζόμενους, οι οποίοι υπερασπίζονται τον δημόσιο χαρακτήρα πολύ κρίσιμων υποδομών, πολύ κρίσιμων εταιριών και τις υπερασπίζονται αυτό το χαρακτήρα όχι για να διασφαλίσουν τα δικά τους κεκτημένα, αλλά κυρίως για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες, είτε είναι καταναλωτές, είτε είναι επιβάτες, είτε είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι, θα έχουν σταθερή, σίγουρη και βέβαιη πρόσβαση σε όλα εκείνα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την ζωή τους. Εγώ αυτό το έχω κρατήσει σε αυτή την πορεία των 2,5 ετών. Θέλω να τους ευχαριστήσω στο πρόσωπο του Γιώργου του Αλεξανδράκη και να ενώσω τη φωνή μου μαζί τους για όλα όσα διεκδικούν και θα συνεχίσουν να διεκδικούν. Πολύ γρήγορα, κάποια νούμερα που πρέπει να κρατήσετε από τη μελέτη αυτή. Ουσιαστικά είδαμε 131 περιπτώσεις αποδυτικοποιήσεων στην Ευρώπη. Εδώ βλέπετε σε τι ποσοστό συμμετέχει κάθε χώρα. Η πλειονότητα είναι στη Γαλλία και στην Ισπανία, αλλά είδαμε και ενδεικτικές περιπτώσεις και από άλλες χώρες της Ηπείρου μας. Τι πληθυσμό αφορούσαν αυτές οι αποειδητικοποιήσεις? Περίπου 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια πληθυσμού σε σύνολο της Ηπείρου στα 750 εκατομμύρια. Οπότε είναι ένα κρίσιμο δείγμα. Αν αναλογιστούμε ότι αφορά μόνο την περίοδο 2010-2021. Πρέπει να σας μείνουν αυτά τα νούμερα, θα τα δείτε και μέσα στη μελέτη με πιο μεγάλη λεπτομέρεια. Ναι. Εντάξει, αυτό μπορούμε να το προχωρήσουμε, Γιώργο. Είναι κάτι που αξίζει να δώσουμε σημασία. Είναι η εμπλοκή της αυτοδιοίκησης στις εταιρείες που αποειδητικοποιούνται. Βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία έχουν δημοτικό ή διαδημοτικό χαρακτήρα. Οπότε βλέπουμε πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και τέλος, βλέπουμε μέσα από ποια διαδικασία ξαναπέρασαν στο δημόσιο οι εταιρείες αυτές. Η συντριπτική πλειοψηφία πάλι είναι με τη λήξη της σύμβασης, το αντιλαμβανόμαστε αυτό, για να αποφευθούν κάποιες ρήτρες πρόορης εξόδου από μια συμφωνία που υπάρχει μεταξύ δημοσίου και ιδιώτη. Έχουμε όμως και περιπτώσεις που γίνονται με αναγκαστικό δίκαιο με αποφάσεις της διοίκησης. Έχουμε περιπτώσεις που γίνονται με απόσυρση του ιδιώτη, δηλαδή φεύγει ο ιδιώτης επενδυτής από μόνος του, και έχουμε και με επιθετική κίνηση δημόσιας εξαγοράς των μετοχών. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτά από μένα. Τώρα καλώ στο βήμα τη Ρένατη Δούρου, τον Γιώργο τον Αλεξανδράκη. Τον οποίο τον μνημονεύσαμε αρκετές φορές ήδη. Σας είναι γνωστός. Να συγχαρώ από την πλευρά μου ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, εκφράζοντας και όλους τους εργαζόμενους, καθώς ο αγώνας δεν είναι ατομικό. Ο αγώνας δεν είναι ατομικός. Αυτός που δίνουμε τα 4 τελευταία χρόνια είναι μια συλλογική προσπάθεια όλων των εργαζομένων σε ΕΙΔΑΠ, ανθρώπων που βρίσκονται στον πολιτικό μας χώρο, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι συναντηθήκαμε μαζί μας, γιατί έχουμε κοινές ανησυχίες, αλλά και την έγνοια μας το νερό να μείνει υπό δημόσιο έλεγχο. Να δώσω συγχαρητήρια στην καταπληκτική δουλειά την οποία έκαναν οι σύντροφοι.
Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μελέτη, η οποία έβγαλε πάρα πολύ καλά συμπεράσματα, τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν και εμάς στον αγώνα μας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού, αλλά και να μας φανούν χρήσιμα την επόμενη μέρα, όταν θα έχουμε τη διακυβέρνηση της χώρας για να ακολουθήσουμε διαφορετικές πολιτικές από αυτές που έχουμε εξαγγείλει και είναι υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Να ξεκινήσω όμως την τοποθέτησή μου βάζοντας σε αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και τη συνδικαλιστική διάσταση των πραγμάτων, καθώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει ένας μεγάλος συνδικαλιστικός αγώνας που διεξάγεται τόσο στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Σε αντίθεση τα 4 τελευταία χρόνια με τη διεθνής πρακτική. Τι θέλω να πω? Ότι η διεθνής πρακτική, όπως είδατε από τη μελέτη, μετά το 2010 ήδη προχωρούσαμε στην περίοδο των επανακρατικοποιήσεων των εταιριών ίδρυυσης και αποχέτευσης σε όλη την Ευρώπη. Όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία το 2019, γίνεται κάτι το οποίο είναι σε αντίθεση με τη διεθνής πρακτική. Έχουμε μία συνεχή προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των νερών στην χώρα μας. Προσπάθησαν να ιδιωτικοποιήσουν τα αποθέματα νερού με το ΕΙΣ, προσπάθησαν να ιδιωτικοποιήσουν την ΕΙΔΑΠ μην εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και τώρα τελευταία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Να πάρουμε όμως, και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, το 1980 όταν η ΕΙΔΑΠ, όπως αναφέρθηκε και πριν, ήταν μια εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε από τη συνένωση του ΤΕΟΣ ΟΑΠ και της ΟΥΛΕΝ. Δημιουργήθηκε μια εταιρεία η οποία παρέμεινε υπό δημόσιο έλεγχο ως το 1999. Το 1999 η εταιρεία ιδιωτικοποιήθηκε μπαίνοντας στο χρηματιστήριο. Τότε ξεκίνησε ο πρώτος αγώνας των εργαζομένων, της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων της ΕΙΔΑΠ, όπου αναγκάστηκε η τότε κυβέρνηση Σιμίτη να χρειαστεί τους ψήφους του Σουφλιά, δηλαδή ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσει να περάσει τη μετοχοποίηση της εταιρείας. Ο λόγος τότε της μετοχοποίησης ήταν ένας. Ήταν αυτός που έλεγε τότε η διεθνής πρακτική, να ιδιωτικοποιήσουμε την κατανάλωση. Και τότε διαχωρίστηκε στην ΕΙΔΑΠ ΑΕ, αυτή που εισήχθηκε στο χρηματιστήριο, και την ΕΙΔΑΠ Παγίων, όπου διατήρησε τις τρεις τεχνητές λίμνες, Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα, Ηλίκη και την φυσική λίμνη της Ηλίκης και το κανάλι που φέρνει το νερό στην Αθήνα. Και εδώ θέλω να το κρατήσετε αυτό και να βάλουμε μία άνω τελεία. Στη συνέχεια, και ενώ εισήρθαμε στα μνημόνια, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου βάζει την ΕΙΔΑΠ μαζί με άλλες εταιρείες στο ΤΑΙΠΕΔ με στόχο την άμεση ιδιωτικοποίησή της, αποκρατικοποίησή της ουσιαστικά. Τότε πολίτες, κινήματα και εργαζόμενοι προσφεύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και καταφέρνουμε, και το 2014 βγαίνει μια απόφαση που λέει ότι σύμφωνα και με το Σύνταγμα η πλειοψηφία των μετοχών θα πρέπει να πίνει υπό δημόσιο έλεγχο. Το 2016, υπό την πίεση των δανειστών, μπαίνει η εταιρεία στο υπερταμείο, όμως με δύο θα έλεγα ενστάσεις. Ότι θα πρέπει να τηρείται το Σύνταγμα, αλλά και οι αποφάσεις των δικαστηρίων, των ανώτατων δικαστηρίων ενός του Συμβούλιο της Επικρατείας. Και τότε ξεκινάει μια νέα προσφυγή όσον αφορά την έξοδο της εταιρείας από το υπερταμείο. Κατά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, με το καλημέρα, ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Καραμαλής, προχωρά στην εξαγγελία του ΣΔΙΤ στο νερό. Έρχεται δηλαδή να δώσει στους ιδιώτες αυτό το οποίο, αν είδατε από τη μελέτη, δεν έχει γίνει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, μόνο στη χιλή του Πινοσέτ. Εκεί ιδιωτικοποιούνταν τα αποθέματα νερού. Εμείς προσφεύγουμε, ξεκινούμε έναν μεγάλο αγώνα έχοντας την ευθύνη ως συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας Εργαζομένων και ξεκινούμε ένα τεράστιο αγώνα συλλογής υπογραφών από τα Δημοτικά Συμβούλια. Καταφέραμε, και θα αναφέρω πέρα από τους Δήμους, οι οποίοι είναι κατά μήκους του ΙΣ και πάρα πολλούς Δήμους στην Αθήνα, καταφέραμε και πήραμε με τη βοήθεια της συντρόφισσας της Ρένας της Δούρους
ψήφισμα από την περιφέρεια Αττικής, με τη βοήθεια του συντρόφου Ηλιόπουλου ψήφισμα από το Δήμο Αθηναίων, δημάρχους και όπως γνωρίζετε απέναντι πολιτικά σε εμάς και μια σειρά άλλους δήμους της Αττικής. Υπάρχει πολιτική παρέμβαση, κάνουμε μια μεγάλη κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υποδομών, γίνεται μια με πολιτική παρέμβαση, ανατρεπόμαστε παρότι είχαμε την πλειοψηφία στο Συνέδριο της Νομοσπονδίας και τότε σταματούν όλες οι διεκδικήσεις των εργαζομένων περίπου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ανασυντασσόμαστε, δημιουργούμε σε συνεργασία με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, 75 περιβαλλοντικές οργανώσεις, την πρωτοβουλία για το δημόσιο νερό και προσφεύγουμε ενάντια στο ΕΙΣ. Καταφέρνουμε και παίρνουμε, το Σεπτέμβριο βγήκε η απόφαση η οποία ακυρώνει το ΣΔΙΤ στο νερό. Λέει δηλαδή ότι δεν μπορείς να ιδιωτικοποιείς τα αποθέματα νερού της χώρας. Επιπλέον, καταφέραμε και πήραμε δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που λένε ότι οι μετοχές θα πρέπει να γυρίσουν υπό δημόσιο έλεγχο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον Ιούλιο στη Βουλή έρχεται και νομοθετεί απέναντι στο Σύνταγμα, απέναντι στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και εμείς αναγκαζόμαστε να προσφύγουμε στην Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης του ΣΤΕ, η οποία και μας δικαιώνει πριν ένα μήνα. Και λέει ότι θα πρέπει οι μετοχές να πάνε υπό δημόσιο έλεγχο. Και έρχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά από όλα αυτά και κάνει το εξής. Έρχεται και νομοθετεί τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Και εδώ θα πρέπει να αποκαλύψουμε και το μεγάλο ψέμα του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος μας λέει ότι ενδεχομένως μετά τις εκλογές, που δεν θα είναι πρωθυπουργός, αλλά μετά τις εκλογές θα προχωρήσει στην επιστροφή των μετοχών. Αν ήθελε να το κάνει, θα έπρεπε να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΣΤΕ τώρα, οι οποίες λένε, που μας τα είπε και ο σύντροφός μας ο νομικός, ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας λένε το εξής, ότι το δημόσιο θα πρέπει να έχει τον ουσιαστικό έλεγχο και δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει κανένας τρίτος. Άρα η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΘ θα πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών και δεν μπορεί να παρεμβαίνει καμία ρυθμιστική αρχή. Άρα αυτό είναι και η μεγάλη απάντηση στα ψέματα του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος σήμερα στη Βουλή δεν ψήφισε ούτε την τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την επιστροφή των μετοχών. Όμως, εκτός από τον αγώνα που δίνουμε όλα αυτά τα χρόνια ενάντια στα νομοθετήματα του κυρίου Μητσοτάκη, όπου αυτός νομοθετεί και εμείς ανατρέπουμε αυτές τις πολιτικές πηγαίνοντας στη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη από ήττα σε ήττα, έχουμε και ένα άλλο πόλεμο, ένα πόλεμο που έχει να κάνει με τα αποθεματικά της εταιρείας αλλά και τα outsourcing. Η ΕΙΔΑΠ παραδόθηκε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με 420 εκατομμύρια με 420 εκατομμύρια ευρώ στα αποθεματικά της. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξόδεψε 200 εκατομμύρια με επιστροφές κεφαλαίου, με κατασπατάληση των χρημάτων σε συμβούλους και το Ιούλιο εξήγηλε, προσπάθησε να προχωρήσει και σε επιστροφή κεφαλαίου 1,5 ευρώ αναμετοχή. Και αν δεν ήταν ο σύντροφος Νίκος Παπάς, ο αρμόδιος τομεάρχης, να σηκώσει το θέμα στη Βουλή σε συνεργασία και με τον αναπληρωτή, τον Χρήστο τον Γιαννούλη, τότε η ΕΙΔΑΠ θα είχε απολέσει άλλα 160 εκατομμύρια. Θα είχαμε δηλαδή μία εταιρεία χρεοκοπημένη. Αυτά ήταν και οι μελέτες οι οποίες μας φέρανε στο Διοικητικό Συμβούλιο και μας λέγανε γιατί να έχει η ΕΙΔΑΠ τόσα χρήματα. Είναι καλύτερα να δανείζεται σε μία περίοδο αύξησης των επιτοκίων και να μπορεί να εξυπηρετεί τη μερισματική της πολιτική. Αυτές είναι οι απόψεις της Νέας Δημοκρατίας και των αυτών οποίο φέραν να την διοικήσουν. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς για την καταπληκτική, μία ακόμη φορά, προσπάθεια την οποία κάνατε. Θέλω να ευχαριστήσω, γιατί ο αγώνας όπως αναφέρθηκα είναι συλλογικός,
όλους τους συντρόφους, μου στην ΕΙΔΑΠ, οι οποίοι αγωνιστήκαμε μαζί εδώ και 4 χρόνια να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την πολιτική. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ηλία τον Κορλό, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων και ανατράπηκε για να μπορέσει να προσπαθήσουμε να ιδιωτικοποιήσουμε το ΕΙΔΑΠ, τον Βέντο του Ραβίτσα, τον Βάιο του Γιανουζά, τον Κοσμά του Σταπολίτη, τον Τάσο τον Κεραμίδα, τον Αλέξη τον Ράνιο και και συντρόφους, θα πω και γυναίκα, και συντρόφους και συντρόφισσες που δεν ανήκουν στον πολιτικό μας χώρο, όπως η Μέρη Λιάπη, ο Κώστας Ολιμπέρης και άλλα παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα μετά το ξεκάθαρο μήνυμα. Δεν ακούγεται. Α, εντάξει. Ειρένα Αιγούρου. Δεν χρειάζεται να συστάσεις. Είναι γνωστό ότι μια κυρία δεν είχε έχει ποτέ γυρισμένη την πλάτη. Αυτό. Λοιπόν, περισσέμουν τα ευχαριστώ. Αλλά αν μου επιτρέπετε, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι ευχαριστώ από καρδιάς. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί... Όχι, εγώ δεν θέλω. Για σένα είναι. Ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους της νοηματικής. Λοιπόν, ως συντρόφισσά σας, αλλά και ως Ευρωπαία γυναίκα πολίτης, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ευχαριστώ για αυτό το σπουδαίο κείμενο, έτσι, που καταθέσατε σήμερα ενώπιον όλων μας. Ένα κείμενο, μια μελέτη για το αυτονόητο. Και ποιο είναι το αυτονόητο? Ότι το νερό πρέπει να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο, γιατί έτσι επιβάλλει η κοινωνία, γιατί αυτό είναι το χρέος της πολιτείας. Βέβαια, κανονικά, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, εγώ εδώ θα έπρεπε να κλείσω την εκδήλωση, να το σφυρίξω και να το λήξουμε, διότι μας διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός ότι δεν απειλεί το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Άρα, τι συζητάμε εμείς τώρα εδώ? Είμαι και τελευταία. Άιντε, κλείστε φώτα, πάμε. Δεν μας είπε μόνο ότι δεν απειλείται το νερό. Ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι είναι και η κυβέρνηση του Τσίπρα πριν 4 χρόνια που φταίει, που δρομολογεί ο ίδιος την ιδιωτικοποίηση του νερού μέσω του υποταμίου. Μας είπε ότι είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν 4 χρόνια που εκχώρησε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ακούσατε από τους καθήλυνα αρμόδιους επιστήμονες. Εντάξει, πρέπει να μας δώσει κάποια διαπιστευτήρια για την αντικειμενικότητά τους, γιατί αλλού επικαλούνται σύντροφοι και συντρόφισσες. Λοιπόν, και ήταν ο Τσίπρας και η κυβέρνηση του Τσίπρα που έδωσε στους δανειστές για 99 χρόνια τη χρήση, όπως ακούσατε, όχι ενός φυσικού αγαθού, ενός ανθρωπίνου δικαιώματος. Και ότι βέβαια το ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ για το δημόσιο χαρακτήρα του νερού είναι υποκριτικό. Και μας είπε κιόλας ότι ψηφίστε σωστά 21 Μαΐου, ώστε η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΘ θα επιστρέψουν στο δημόσιο και στους Έλληνες και στις Ελληνίδες. Μας διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός, μας διαβεβαίωσε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, μας διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός. 4 λέξεις. Εμπεριέχουν μία όμως αλήθεια, ότι ο Πρωθυπουργός δεν λέει αλήθεια. Δείχνει ένα ψηφοθερικό πυροτέχνημα, γιατί αν έλεγε, συντρόφισσες και σύντροφοι, την αλήθεια, θα είχε σπεύσει να δηλώσει ότι, όπως ακούσατε και σήμερα, θα μπορούσε να εισάγει την τροπολογία, αρνήθηκε, να διορθώσουμε για τους μη κοινοβουλευτικούς άντρες και τις μη και γυναίκες, ότι δεν είναι ότι κατατέθηκε και δεν την ψήφισε. Αρνήθηκε την εισαγωγή της τροπολογίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την περαιτέρω κουβέντα, δηλαδή να συζητήσουμε επιτέλους αν αυτό που είπε προχθές τον κύριο Αυτιά, να γυρίσουν δηλαδή οι μετοχές της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΣ στο δημόσιο,
είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε, αν περιμένουμε εμείς μέχρι τις 21 Μαΐου, να το κάνουμε ακόμα και σήμερα. Αν έλεγε την αλήθεια, αλλά είπαμε, μία είναι η αλήθεια, ότι λέει μονίμως ψέματα, αν έλεγε την αλήθεια ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα επιχειρούσε, όπως ακούσατε, με ατράνταχτα στοιχεία, να στρομάξετε κύριοι μας, γυρίστε πίσω στους Πανελλήνιες τουλάχιστον, να ιδιωτικοποιήσει τη διαχείριση του νερού με αποχωρήφωμα νόμο που ψήφισε, λυπάμαι πάρα πολύ, ενώ ήταν σε εξέλιξη η τραγωδία στα Τέμπη. Εκείνη τη μέρα αποφάσισε να το κάνει. Αν έλεγε την αλήθεια ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα άνοιγε το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση του νερού, όπως ακούσατε από τον εξαιρετικό νομικό, σπάνια βλέπω νομικό που να μην σε νιστάζει, ψηφίζοντας τη ρυθμιστική αρχή εποπτείας, άρα για εμάς τους υπόλοιπους που δεν είμαστε νομικοί, έτσι, δικηγόροι και δικαστές, να σου πει, να, ορίστε, εγώ δεν το ιδιωτικοποιώ, μια ρυθμιστική αρχή κάνει. Το ρόλο των ρυθμιστικών αρχών στα χρόνια του κ. Μητσοτάκη το ξέρουμε. Και το ξέρουμε με το πλέον τραγικό τρόπο. Αλλά τι ακούσατε, το Συμβούλιο της Επικρατείας, Νικόλα μου, συγχώραμε που είναι από εκείνες τις αποφάσεις που είναι σεβαστές, έτσι, που λέει ούτε καν εποπτεία. Στο σκληρό πυρήνα, τον κρατικό πρέπει να είναι το νερό. Αν έλεγε λοιπόν αλήθεια ο κ. Μητσοτάκης, θα είχε πράξει αλλιώς. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε να διαφοροποιηθώ με πολύ αγαπημένους μου συντρόφους και συντρόφισσες, όπου επιδίδονται και λόγω οργής και λόγω της εκ νέου φτωχοποίησης τα χρόνια αυτά, έτσι, όπου δεν υπάρχει το άλοθη των δημοσιονομικών περιορισμών, στο να μιλάνε για κυβέρνηση αχρήστων, τον κύριο Μητσοτάκη να τον απευθύνονται κούλι και πάει λέγοντας. Εγώ διαφοροποιούμε και λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είπαμε δεν λέει αλήθεια, είναι πάρα πολύ πιστός και συνετός σε όλα αυτά που μας έλεγε ήδη από το 2018, όταν προσέξτε, το 2018, ο τότε πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τασσόταν υπέρ της εισόδου στρατηγικού επενδυτή στην ΕΙΔΑΠ ΕΙΑΘ και υπέρ ισχυρής εποπτικής αρχής, η οποία, διαβάζω, το έχω μπροστά μου, έλεγε θα ρυθμίζει ζητήματα τιμολογιακής πολιτικής και θα διασφαλίζει ότι το νερό δεν θα γίνει αντικείμενο στενής, προσέξτε τον επιθετικό προσδιορισμό, στενής οικονομικής εκμετάλλευσης. Αν έλεγε λοιπόν αλήθεια το τελευταίο χρονικό διάστημα ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα επιχειρούσε, όπως ακούσαμε σήμερα, να ιδιωτικοποιήσει το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα Αττικής, να ιδιωτικοποιήσει τους ταμιευτήρες, έτσι, τα αντλιοστάσια, τα δίκτυα, παραχωρώντας βέβαια όλη αυτή τη συντήρηση σε ιδιώτες και στην περίφημη αγορά. Αν έλεγε αλήθεια ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα είχε γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων του στις αποφάσεις για τις οποίες ακούσαμε και μάλιστα ήρθε η αγαπητή Ματούλα να φύγει από την αίθουσα του Συμβουλίου της Επικρατείας και να μας πάει στα διεθνή φόρα, όπου, ξαναλέω, για εμάς, τους μη υπηρετούντες τη νομική, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σπουδαία είναι η διάκριση και πόσο σπουδαία είναι η μετάβαση από το δημόσιο κοινωνικό αγαθό στο ανθρώπινο δικαίωμα. Με αυτά που έχω περάσει, βέβαια, η νομική είναι εκτιθήσα ιδιότητα το στρατεύματι, αλλά σας ξαναλέω, γιατί θα είδατε πώς παλόταν η φωνή της, ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο ότι όταν μιλάμε για το νερό, μιλάμε για ανθρώπινο δικαίωμα. Λοιπόν, αν έλεγε αλήθεια ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα επεδείκνυε τέτοια διαφορία προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, που ακούσατε, πάλι αδιάφορο για εμάς που τρέμουμε όταν ανοίγουμε το λογαριασμό του ηλεκτρικού ή που τρέμουμε τώρα που θα πρέπει να αγοράσουμε αρνιά Porsche εν ώψη της καλής ανάστασης, να εκδώσει απόφαση συμμόρφωσης. Τα λέω καλά, κύριε. Τα λέω, αγαπητή Μαρία Κουβέλη, μαχόμενη δικηγόρος. Είναι αδιάφορο για μας τους υπόλοιπους. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε και απόφαση συμμόρφωσης, στην οποία δεν συμμορφώθη ο απόφυτος του Κολάμπια, είναι κάτι πρωτοφανές και πάρα πολύ σπουδαίο. Και για φανταστείτε τώρα, όλα αυτά να είχαν συμβεί με κυβέρνηση Τσίπρα. Και αρμόδιο υπουργό τον Νίκο Παπά. Για φανταστείτε. Λοιπόν,
Κάντε το λίγο εικόνα. Οι κραυγές της δεξιάς θα ήταν ουρανομίκης. Σάρισες τα είχαν βγάλει. Μας θύμισε το 19, όχι μόνο για τους Βορειοελλαδίτες, για όλη τη χώρα, ο αγαπητός Χρήστος. Κατηγορίες. Θα ζητούσα απαραίτηση της κυβέρνησης Τσίπρα. Σωστά. Σταύρος ενδεχομένως για να είμαι επίκαιρη. Λοιπόν, σήμερα όμως, να είναι καλά η ενημέρωση 108. Χρειάζεται να φιλοξενηθούμε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνε Βλαχάκη και τα υπόλοιπα παιδιά της νεολαίας, αγόρια και κορίτσια. Να είστε καλά. Και εσείς θα μπείτε μπροστά. Το νέο κερδίζει πάντα το παλιό. Λοιπόν, για να συζητήσουμε έτσι τα αυτονόητα μιας άριστης κυβέρνησης που θέλει να ιδιωτικοποιήσει το νερό κανονικά. Οι πολίτες δεν έχουν μάθει τίποτα. Όπως δυστυχώς δεν μάθανε παρά μόνο το ζούνε και μήνα του μήνα το ζήσαν περισσότερο, δεν μάθανε ουσιαστικά για τη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκείνη την αποφράδα μέρα, πέμπτη ήταν, αν θυμάμαι καλά, η κοινοβουλευτική ας με διορθώσουνε, που διαλύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην πατρίδα μας. Άρα, φίλες και φίλοι, ο κύριος Πρωθυπουργός όχι μόνο δεν λέει την αλήθεια, αλλά επιχειρεί ως γνήσιος εκπρόσωπος του τραμπισμού να οικοδομήσει μια εναλλακτική πραγματικότητα προς ίδιον όφελος. Άρα, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Καλημέρα να πει ο Αλέξης Τσίπρας, ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Νίκος Παπάς. Καλώς ήρθατε, κύριε Μηθριδάτη. Η απάντηση είναι ότι λαϊκίζουμε και υποκρινόμαστε. Καλημέρα, είστε λαϊκιστής. Όμως, αν μου επιτρέψετε να πάω στα νάματα και στις αφετηριακές καταγωγικές πολιτικές αρχές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και να θυμηθώ τη ρίση ότι τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα και λένε και την αλήθεια και δεν ξεχνάμε όλοι οι πολίτες και όπως και σήμερα επιχειρούμε να ενημερωθούμε απέναντι στα όσα πασχίζει ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του Μαξίμου, τα γεγονότα, όπως ακούσατε, λένε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα όχι μόνο δεν ιδιωτικοποίησε το νερό και αντιθέτως λειτουργήσε ανασχετικά προς την κυβέρνηση του κύριου Σαμαρά. Είδατε, νομίζω αυτό σας έλειπε να μην το έχετε απομονεύσει, τι έγινε με το 61% των μετοχών της, ότι συνέβαλε στο να μειωθεί η συμμετοχή του Ταμείου στο 11%. Βοηθάω όσους θα σας ρωτήσω μελαχρινώς στην πόρτα, σας τα ξαναθυμίζω. Εδώ είναι το QR για όσους δεν το βλέπουν. Και προσπάθησε βέβαια να βοηθήσει την ιστορία νομοθετώντας με τις δύο εταιρείες. Κοιτάξτε, αυτά τα γεγονότα για να είμαι στο πνεύμα καταλλαγής της Μεγάλης Εβδομάδας έτσι, και περίσκεψης και να είμαι ευγενική, τουλάχιστον αλλεργία προκαλούν στον κύριο Μητσοτάκη και γι' αυτό γίνεται αυτή η προσπάθεια να τα υποκρύπτει. Όπως αποκρύπτει, και εδώ να έρθω να πάω λίγο πιο πίσω από το 2013. Αποκρύπτει ο Άριστος από το Κολάμπια και όχι απόφυτος της Γκράβα και του ΕΜ την ιστορία γύρω από το νερό. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και θα το πω εγώ για τους παριστάμενους εδώ. Να διαβάσει κανείς τα κείμενα 600 χρόνια π.Χ. όταν νομοθέτης ήταν ο Σόλωνας. Υπήρχε η δουλεία ύδατος. Δηλαδή, εάν το χωράφι του παπά δεν έβγαζε νερό, ο διπλανός του, ο Χρήστος, είχε δουλεία ύδατος. Ήταν υποχρεωμένος 600 χρόνια π.Χ. ο Χρήστος να δίνει νερό στον Νίκο. Αλλά στο Κολάμπι αυτά δεν τα μαθαίνανε. Τα μάθαμε εμείς στο Γάλλιο, στο Περιστέρι, εκεί που πρέπει να γίνουμε ψυχτικοί. Αγνοεί βέβαια όλα αυτά για τα οποία η Ματούλα κόπιασε να μας τα κάνει 7 ή μία ώρα μαθήματα την Αραβική, έτσι. Σπουδαίες αποφάσεις διεθνών οργανισμών, όπου κανένας από αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς δεν έχει έδρα τα υπόγεια της Κουμουνδούρου, για να πεις ότι μεροληπτεί στον αγώνα που δίνουμε τα τελευταία χρόνια. Και να μου επιτρέψει να πω, αγαπητέ Αλεξανδράκη, ότι δεν ήταν η χειλή μόνο του Πινοσέτ, ήταν και η Θάτσερ. Άρα, ο σημερινός πρωθυπουργός εμπνέεται από τη χειλή του Πινοσέτ και την Μαργαρίτα Θάτσερ. Τα ξέρουμε, εμείς τα ξέρουμε, πρόκειται για αποτυχημένα αφηγήματα
που υποβάθμισαν την ποιότητα του νερού και γι' αυτά όλα βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης τσιμουδιά. Όπως τσιμουδιά, να μου επιτρέψετε να του πω εγώ το παιδί κάτω από το ποτάμι και για όσα, όχι μόνο ο Σόλωνας 600 χρόνια προ-Χριστού, αλλά και ο Άνταθ Σμιθ, ένας μέγας θεωρητικός του καπιταλιστικού συστήματος. Επιλέγω επίτηδες τα παραδείγματα, δεν αναφέρομαι στο Μάρξ, στο Λένιν ή στον Γκράμψη. Ο Άνταθ Σμιθ είχε εξαιρέσει από το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελεύθερης αγοράς, κυρίως λέει λόγω του αυξημένου κόστους παγίων που έχει το νερό, έτσι, και για το οποίο καμία κοινωνία που θέλει να έχει κοινωνική συνοχή, αξιοπρέπεια οι πολίτες της, δεν πρέπει να το βάλει στην παλάτζα του ανταγωνισμού. Τσιμουδιά για το γεγονός, ξαναλέω, ότι οι αποφάσεις του ΣΤΕ εναρμονίζονται με μια διεθνή τάση, όπως ακούσαμε και από τον Κώστα τον Αγόρη. Τσιμουδιά για το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα υπενόησε η Ματούλα στο World Water Forum σε 10. Μα τι είναι, εντάξει. Μα βλέπει τώρα οι άντρες. Τι να λέμε τώρα. Γιατί μπαίνει ανάμεσά μας. Έλεγα λοιπόν, αγαπητέ Χρήστο, για μια πάρα πολύ σπουδαία έρευνα, World Water Forum, 235 δήμοι. Ο Γόρης μας λυπήθηκε να μας εξετάσει στους 235 δήμους. 37 χώρες επίλεξε έτσι χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως είναι η Ατλάντα στα στερεοτυπικά μανιχαϊστικά διλήμματα ότι στη χώρα, τη Μητρόπολη του καπιταλισμού, αυτά δεν γίνονται και ότι μας ξεβλαχεύει ο κύριος Μητσοτάκης και μας φέρνει πιο κοντά έτσι, στα καινούργια οικονομικά. Λοιπόν, αλλά βέβαια ακούσατε και για το Παρίσι, το Βερολίνο, τη Βουδαπέστη, την Νάπολη. Άρα τσιμουδιά για όλα αυτά που σήμερα το βράδυ αυτοί εδώ οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν πληρωθεί από κανέναν, ναι, από καμία λίστα, έτσι, προσπάθησαν να μοιραστούν μαζί μας για να γίνει το όπλο στάσιό μας τις επόμενες μέρες. Ένα όπλο στάσιο που άλλωστε βρέθηκε στα χέρια πολλών εργαζομένων της ΕΙΔΑΠ για να φτάσουμε σήμερα ως εδώ. Τσιμουδιά για το γεγονός ότι το νερό βρίσκεται σε συντάγματα 17 χωρών, δηλαδή σε 17 διαφορετικές χώρες, το νερό βρίσκεται στα συντάγματά τους και βρίσκεται με την ιδιότητα του ανθρωπίνου δικαιώματος και όχι ούτε καν το άρθρο 5 που μας είπε ο Βαγγέλης περί υγείας και εργασίας που έκανε όπως κάνει το Λινομική μια ερμηνευτική έτσι το τράβης. Τσιμουδιά ο επιλεκτικά λοιπόν ο ευρωπαϊκιστής κ. Μητσοτάκης και για το ψήφισμα της Ευρωβουλής το Σεπτέμβριο του 2015 αυτή τη σπουδαία ιστορία Right to Water. Άρα για να κλείσουμε, λέω το εξής. Έχουμε αδιαφεσβήτητα και χωρίς ίχνος υπερβολής προεκλογικής λογικής έντασης και στήρας αντιπολιτευτικής διάθεσης. Έχουμε αναντήρητα κατ' εμέ τη χειρότερη κυβέρνηση από το 1974. Αν νομίζω ότι υπερβάλλω όσον αφορά το νερό, νομίζω ότι θα συμφωνήσει ο κάθε ένας και κάθε μία που σήμερα το βράδυ βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα ή που μας παρακολουθεί με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση που αδιαφορεί ακόμα και για τη διεθνή και ευρωπαϊκή πραγματικότητα, που κλείνει τα αυτιά της στις εκκλήσεις ακόμα και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντώνιο Γκουτιέρες, δεν είναι μέλος του εκτελεστικού γραφείου και της πολιτικής γραμματείας του Αντώνιο Γκουτιέρες, έτσι. Λοιπόν, που παραβιάζει το Σύνταγμα της χώρας, που αγνοεί τις αποφάσεις του ΣΤΕ, μια κυβέρνηση που κλεβάζει κιόλας τη λαϊκή αντίδραση, όπως είπαμε, είμαστε λαϊκιστές όσοι αντιδρούμε. Εμείς όμως, όσοι και όσες είμαστε εδώ, δεν κλεβάσαμε την μεγαλειώδη συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους, που κατ' εμέ δεν ήταν απλά άλλη μια συγκέντρωση. Αν μου επιτρέπετε, χωρίς ίχνος υπερβολής, εγώ θεωρώ ότι η συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους ήταν μια λαϊκή εντολή προς όλες και όλους μας. Υπερασπίσου το νερό. Αυτό βροντοφώναξαν στην πλατεία Αριστοτέλους. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς αυτή την εντολή την ακούσαμε, δεσμευόμαστε, κλείνουμε ουσιαστικά και με τη σημερινή συνάντησή μας, κλείνουμε ένα κύκλο μιας αλυσίδας αλληλεγγύης, συνέπειας των αγώνων μας, σεβασμού της νομιμότητας που με τη σειρά θα κλείσει την κερκόπορτρα της ιδιωτικοποίησης.
νομίζω ότι στέλνουμε και από αυτή την αίθουσα ένα μήνυμα ότι η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ έχει προτεραιότητα το δημόσιο χαρακτήρα του νερού ως απαραβίαση του ανθρώπινου δικαιώματος. Είναι δέσμευση, όπως πρωτοφωνάζουμε καιρό τώρα, για δικαιοσύνη παντού, για προστασία του δημόσιου συμφέροντος, προστασία όμως και εκείνων που προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον. Όπως ο Νίκος ο Παπάς, που στοχοποιείται ξανά από εκείνους που θεωρούν τον τόπο τσιφλίκι τους. Να σας πω, με ό,τι αξία έχει, ότι η λάσπη δεν πιάνει πάντα. Γυρίζει μπούμεραν πολλές φορές, λερώνει εκείνους που την εκτοξεύουν, εκείνους που κανένας μόρνος, κανένας έβινος, καμία θάλασσα, κανένας ποταμός δεν τους ξεπλένει από τις βαριές τους ευθύνες για τη σπήλωση όχι ενός προσώπου μόνο ή ενός κόμματος, αλλά της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Ισχυρίζομαι ότι στη μάχη μεταξύ ήθους και λάσπης το ήθος σαν το γάργαρο καθαρό νερό κερδίζει, εμείς θα κερδίσουμε. Καλή Ανάσταση!